Όπως προείπατε στον τίτλο της επίκαιρης ερώτησης, το τίτλο της επίκαιρης αφορά στα προβλήματα τμήμα αυτών, αν θέλετε, τα πιο χαρακτηριστικά που αναδεικνύουν βέβαια και οι εργαζόμενοι εκεί με σειρά καταγγελιών και ανακοινώσεων και δύο γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στη Λάρισα που εκπέμπουν σήμα κινδύνου, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου εδώ και 3-4 μήνες εξαιτίας ποιου, των τεράστιων ελλείψεων σε υλικά, σε πολλά τμήματα, σε αρκετά τμήματα, με αποτέλεσμα αφενός μεν οι ασθενείς να εξαναγκάζονται να απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα, υποχρεούμενοι να βάζουν το χέρι βαθιά στη τσέπη για να έχουν αυτές τις εξετάσεις, για να διεκπαιρώσουν αυτές τις εξετάσεις. Το κυριότερο όμως είναι ποιο, η ανασφάλεια που δημιουργείται στο προσωπικό λόγο ακριβώς αυτών των ελλείψεων, που έχει επιπτώσεις, αφενός μεν και κινδύνους, στην αντιμετώπιση των περιστατικών. Σε ό,τι αφορά δηλαδή τη διαγνωστική προσέγγιση, προσπέλαση ενός περιστατικού και αφετέρου στη θεραπεία. Ενδεικτικά, όπως αναφέρουμε και στην ερώτηση, αφορά τα τμήματα του παθολογικού εργαστηρίου, το οποίο δεν έχει αντιδραστήρια για ανοσοϊστοχημία. Στη δευτερολογία, αν θέλετε, να σας εξηγήσω τι είναι ανοσοϊστοχημία και δεν είναι μια μεμονωμένη διαγνωστική εξέταση ενός εργαστηρίου που παίρνει ένα αποτέλεσμα, αλλά χρειάζεται ακριβώς αυτού του είδους η εξέταση προκειμένου, για παράδειγμα, οι ογκολογικοί ασθενείς να πάρουν το συγκεκριμένο το φάρμακο που είναι για τον καρκίνο τους, για παράδειγμα, για την πάθησή τους. Αντίστοιχα προβλήματα στο μικροβιολογικό εργαστήριο, το ανοσολογικό εργαστήριο, το τμήμα ακτινοθεραπείας με τις συχνές βλάβες των μηχανημάτων, που καταλαβαίνετε ότι επιβαρύνει την διαδικασία θεραπείας των ασθενών. Μεγάλη λίστα, θα τα καταθέσω όλα αυτά, μεγάλη λίστα των ελλείψεων στον χειρουργικό τομέα και στα χειρουργεία δηλαδή, στα χειρουργεία. Επίσης το αιμοδυναμικό εργαστήριο, εκεί που γίνονται δηλαδή οι επεμβατικές εξετάσεις και παρεμβάσεις μάλλον των καρδιολόγων και αφορούν στεφανιογραφίες, αγγειοπλαστικές και πάει λέγοντας. Όλα τα ανωτέρω φυσικά είναι απόρρια μιας πολιτικής υποχρηματοδότησης. Αυτό λένε όλοι. Εχθροί και φίλοι. Και δεν είναι σε καμιά συμμορία αυτοί που τα λένε αυτά. Δικοί σας άνθρωποι είναι. Γιατί το ξέρετε καλά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Εξάλλου το έχετε επισκεφθεί και στο πρόσφατο παρελθόν. Άρα λοιπόν το ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, προς τον Υπουργό, προς το Υπουργείο, στην κυβέρνηση, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου που αναδεικνύουμε με την επίκαιρη ερώτηση, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση που έχουμε ως βουλευτές και ως βουλευτής, αν θέλετε, του νομού, να αναδείξω τα ζητήματα που οι ίδιοι οι συνάδελφοι, γιατί είμαι και εγώ γιατρός, μου δώσανε μέσα από τις ανακοινώσεις τους, μέσα από τις καταγγελίες. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι σε ποιες άμεσες ενέργειες, όχι αύριο, χθες θα έπρεπε και πρέπει να προβεί, να προχωρήσει το Υπουργείο, η Υγειονομική Περιφέρεια, αν θέλετε, και πάει λέγοντας, οι διοικήσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αφενός μεν τα προβλήματα που αποτυπώνονται στην ερώτηση και αναδεικνύονται, κυρίως όμως να συνεχίσει απρόσφατα να μπορούν να λειτουργούν τα τμήματα. Όλα τα τμήματα και φυσικά οι ασθενείς να μην υποβάλλονται στο βάσανο και πολύ δε περισσότερο από την άλλη μεριά και οι εργαζόμενοι, όπως προείπα στην αρχή, γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, να μην ζουν σε ένα καθεστώς ανασφάλειας ό,τι αφορά την πορεία, την έκβαση των περιστατικών. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λαμπρούλη. Κύριε Υπουργέ, κύριε Γεωργιάδη, έχει το λόγο. Λοιπόν, μπαίνω ανάποδα. Όσον αφορά την υποστελέχωση που αναφέρει ο κ. Συνάδελφος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λαρίσης, να αναφέρω για το σώμα και το ίδιο το εξής. Το ιατρικό προσωπικό 2019-2024 έχει αυξηθεί κατά 5,6%. Συγκεκριμένα, το 2019 είχε 463 γιατρούς, τώρα έχει 489. Το νοσηλευτικό προσωπικό έχει αυξηθεί κατά 12,81%. Συγκεκριμένα,
Το 2019 είχε 648 νοσηλευτές, τώρα υπηρετούν στο νοσοκομείο 731. Όσο αφορά τη χρηματοδότησή του, ο προϋπολογισμός ο ετήσιος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λαρίς, κρατείτε, έχει αυξηθεί σε σχέση με το 2019 κατά 57,79%. Η αύξηση των χρημάτων που δαπανά ο Έλληνας φορολογούμενος για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λαρίς είναι 57,79% περισσότερο από ό,τι μέχρι το 2019. Ασφαλώς θα μου πείτε δικαίως, ότι εσείς δεν είστε από το ΣΥΡΙΖΑ και διαμαρτυρώσταν και το 2015-2019. Άρα δεν θεωρείτε καλύτερη την περίοδο 2015-2019 από τη σημερινή και μας κατηγορείτε όλους το ίδιο. Αλλά ο ελληνικός λαός πρέπει να ξέρει. Και σε αυτό το νοσοκομείο έχουμε αύξηση στο ιατρικό, στο νοσηλευτικό, στο λοιπό προσωπικό και άξιμο απολογισμού. Είναι αυτά αρκετά? Πιθανόν όχι. Αλλά δεν μπορεί να μην αναγνωριστεί μια πολύ μεγάλη πρόοδος. Είπατε, κύριε Λαμπρούλη, ότι πρόσφατα επισκέφθηκα το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λαρίσης. Μάλιστα. Ευχαριστώ που το θυμηθήκατε. Αλλά δεν είπατε γιατί το επισκέφθηκα. Έτσι, πήγα να κάνω βόλτα. Δεν είχα που να πάω και πήγα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λαρίσης. Ή μήπως το επισκέφθηκα γιατί κάναμε τα εγγένεια της πρώτης μονάδος εντατικής νοσηλείας παιδών που ισχύει σε όλη την κεντρική Ελλάδα από καταβολής ελληνικού κράτους, αξιοποιώντας τη δωρεά του κυρίου Ξενοφόντα Καντόνια και της οικογένειάς του και χρήματα του ΕΣΠΑ, στελεχώνοντάς το φουλ με προσωπικό, συνδέοντάς το με το Πανεπιστήμιο και φτιάχνοντας τη μεγαλύτερη μονάδα μεθ παιδών στην κεντρική Ελλάδα. Ή μήπως είναι ψέματα ότι δίπλα από τη μονάδα μεθ παιδών που δεν είχατε και τώρα έχετε χάρη σε αυτή την κυβέρνηση, φτιάχνω μέσω των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης τη μονάδα αυξημένης φροντίδας παιδών που συμπληρώνει τη μονάδα εντατικής θεραπείας και θα έχουμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λαρίσης, κύριε συνάδελφε, την καλύτερη μονάδα για παιδιά σε όλη την κεντρική Ελλάδα που δεν είχατε δει ούτε στον ύπνο σας. Αυτά γιατί δεν τα λέτε και λέτε μόνο τα άλλα? Γιατί δεν τα λέτε? Δεν τα λέτε γιατί δεν ταιριάζει το αφήγημα αυτό στη συμμορία της μιζέριας. Η συμμορία της μιζέριας δεν λέει μόνο τα στραβά. Δεν θέλει να λέει κανένα καλό. Όσον αφορά δε και κλείνω, τα ερωτήματα του αν η μη νόμιμη συγκρότηση του ΔΣΟΥ, τι εννοώ μη νόμιμη συγκρότηση για να είναι σαφές? Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λαρίση είχε το εξής θέμα. Διορίσαμε διοικητικό συμβούλιο, αλλά το λέω για εσάς, το λέω ότι έχουν στήσει το δημόσιο διάλογο. Δεν είπα για εσάς. Θα λέω, πάρετε το λόγο σε λίγο, κύριε Σάρα. Όσον αφορά αυτό που έχει ακουστεί, ανακοινώνω ότι δεν έχει αναβληθεί ούτε ένα χειρουργείο και δεν έχει σταματήσει ούτε ένας διαγωνισμός αντικαθυστέρηση διορισμού του αναπληρωτού διοικητού που είναι τώρα ήδη στο Εθνικό Τυπογραφείο, αν δεν έχει ήδη εκδοθεί σε ΦΕΚ, καθώς σύμφωνα με τον νόμο, όταν δεν μπορεί να υπογράψει το ΔΣΟΥ, υπογράφει ο διοικητής και όταν γίνει νόμιμη συγκρότηση του ΔΣΟΥ, εγκρίνει τους σχετικούς διαγωνισμούς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Υπουργό. Έχετε το λόγο, κύριε συνάδελφε, για 3 λεπτά. Με άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Κάνει ο Υπουργός αυτό που θέλει να πει. Καταρχάς, η ερώτηση και ο κοινοβουλευτικός του έλεγχος, ξέρετε πολύ καλά, τώρα δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε. Είναι συγκεκριμένα τα ερωτήματα, συγκεκριμένο το περιεχόμενο της επίκαιρης ερώτησης και σε αυτό δεν απαντήσατε. Τι είπατε? Σύμφωνα με ό,τι ακούγεται ή με όσα δημοσιεύονται, το Διοικητικό Συμβούλιο που λείπει. Ναι, και λείπουν λοιπόν άτομα. Εσείς που είσαστε, το Υπουργείο, η κυβέρνηση να λύσει αυτό το θέμα, αν αυτό είναι, για παράδειγμα, το πρόβλημα όλων αυτών των ελλείψεων, των τεράστιων ελλείψεων υλικών που σας αναφέρω στην επίκαιρη ερώτηση. Και δεν το βγάζουμε από το μυαλό μας. Ακριβώς αυτά είναι σε ανακοίνωση των νοσοκομειακών γιατρών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Θα την καταθέσω στα πρακτικά. Θα την έχετε δει, ψάξτε την. Από τον κύριο Σερέντη, από όπου θέλετε. Λοιπόν, έχει ανακοινωθεί. Και σας λέω συγκεκριμένα. Και θέλω συγκεκριμένη απάντηση, κύριε Πρόεδρε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θα έρχεται εδώ ο Υπουργός να απαντάει του Υγείας, να απαντάει σε ερωτήματα συγκεκριμένα που τίθεται, λέγοντας ή, αν θέλετε, προπαγανδίζοντας ενδεχομένως για αυτόν αυτό θέλει να κάνει, την πολιτική του ή τα έργα που κάνει. Κανένας δεν είπε ότι δεν είναι απαραίτητα όλα αυτά. Αλλά εδώ έχουμε συγκεκριμένη διαδικασία και συγκεκριμένα ζητήματα. Λοιπόν, κατ' επίγον αίτημα προς το Γραφείο Προμηθειών, τη διοίκηση του Πανεπιστημιακού κτλ.
από την αιμοδοσία του αιματολογικού. Λοιπόν, δεν υπάρχουν, συγγνώμη για μια ακριβή στην... συσκευές παροχής αίματος, χορήγησης αίματος, και μάλιστα προς αυτή την κατεύθυνση ζητάει η διευθύντρια, να το πω έτσι, το τμήμα, λόγω των ελλείψεων αυτών για τη χορήγηση παραγόγων αίματος, να ανασταλούν τα τακτικά χειρουργεία και να, διότι τα διαθέσιμα αποθέματα συσκευών είναι ελάχιστα, με αποτέλεσμα να χρειάζονται για τα επίγοντα περιστατικά που μπορεί να χειρουργηθούν. Θέλετε να σας πω για τα χειρουργικά, για το χειρουργείο? Ακόμα και ράματα και θωρακικοί καθετήρες λείπουν. Διαβάστε τα, θα σας τα δώσω. Τα ξέρετε αυτά? Τα μάθατε με βάση την ερώτηση? Τι κάνατε, τι κάνει η διοίκηση? Σηκώνει τα χέρια, λέει, και η υγειονομική παιδεία, δεν έχουμε λεφτά. Δεν φτάνουν τα λεφτά. Άλλοτε είναι το δουσού, άλλοτε είναι τα λεφτά, άλλοτε είναι δεν γίνονται διαγωνισμοί, άλλοτε είναι παγωμένα όλα. Λοιπόν, φτάνουμε τώρα στο ημοδυναμικό. Τι λένε στο ημοδυναμικό με έγγραφο στη διοίκηση? Εκκρεμούν αιτήματα εδώ και πάρα πολύ καιρό, διαδοχικά αιτήματα για αδιεκπεραίωση, για προμήθεια και τα λοιπά, όλων των υλικών των απαραίτητων, για να γίνονται οι στεφανιογραφίες, για να γίνονται οι παρεμβατικές εξετάσεις και οι παρεμβάσεις των καρδιολόγων, και πλέον αρκετά, δεν μπορούμε άλλο με τις δωρεές να ψάχνουμε με το τηλέφωνο τον όποιον καλόπιστο δωρητή για να μας δώσει χρήματα για να πάρουμε τι, καθετήρες για να καθετηριάζουμε και να βάζουμε στέντ. Τέταρτον, έρχεται τώρα σε όλα αυτά τα ερωτήματα που κατά καιρούς πάνε προς τη διοίκηση και την υγειονομική περιφέρεια, και έρχεται ο υπεάρχης, ανανεώθηκε και η θητεία του μάλιστα πρόσφατα, λοιπόν, και τι λέει προς αυτούς που όχι μόνο όχι διαμαρτύρονται, ζητούν την προμήθεια υλικών. Και τι λέει? Σας υπενθυμίζουμε ρητά την υποχρέωσή σας προς τους διευθυντές προφανώς των τμήματων που ασχολούνται με τα διοικητικά αυτά καθήκοντα, ρητά την υποχρέωσή σας για τη μη εισαγωγή υλικών στο νοσοκομείο σας χωρίς την προηγούμενη ανάλυση δέσμευσης πίστωσης προϋπολογισμού για την ελόγω δαπάνη. Α, τώρα αυτό είναι απάντηση διοικητή υγειονομικής περιφέρειας, το αν είναι δηλαδή γραμμένο ή όχι στον προϋπολογισμό? Αυτό είναι, ή θα πρέπει να χτυπήσει πόρτες, να το πω, δεν ξέρω, να σκίσει βουνά, τι θα κάνει, δεν ξέρω. Λοιπόν, να κόψει το λαιμό του, να βρει και τα χρήματα και να προμηθευτεί το πανεπιστημιακό και κάθε άλλο νοσοκομείο, αλλά και το πανεπιστημιακό, εν προκειμένου που γίνεται ερώτηση, όλα τα απαραίτητα υλικά προκειμένου να μην διασταλεύεται η λειτουργία του. Ευχαριστούμε και βεβαίως, και δημιουργεί και επικίνδυνες κατάσταση. Και κλείνουμε τούτο, κύριε Πρόεδρε, γιατί ο κύριος Υπουργός συνεχίζει να είναι προκλητικός. Κοιτάξτε, όντως σας ενόχλησε όλο το προηγούμενο διάστημα και σας ενοχλεί ακόμα οι παρεμβάσεις, οι αγωνιστικές και των υγειονομικών και του λαού μας για τα χάλια του δημόσιου συστήματος υγείας, για τα οποία δεν έχετε μόνο εσείς ευθύνη, διαδοχικά όλες οι κυβερνήσεις έχουν. Και οι προηγούμενοι από εσάς του ΣΥΡΙΖΑ και πιο προηγούμενοι που ήσασταν και πάλι και εσείς υπουργός για ένα διάστημα, και πάει λέγοντας. Ακριβώς γιατί η πολιτική αυτή που ασκείται διαδοχικά όλες οι κυβερνήσεις και διαχρονικά απογειώνει την εμπορευματοποίηση. Και αυτό είναι αποτέλεσμα των δημόσιων δομών υγείας, και αυτό είναι το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής που το βλέπουμε περίτρανα και στο πανεπιστημιακό με τα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Συμμορία της μιζέρια, κύριε Υπουργέ, είστε εσείς και οι ομοιοί σας. Λοιπόν, και φέρεστε σαν άλλη Μαρία Αντουανέτα ή σαν άλλες Μαρίες Αντουανέτες που δεν κατανοείται γιατί ο λαός εξοργίζεται από αυτή την κατάσταση, και συμμορία της μιζέριας είναι όσοι τον καλούν το λαό να αποδεχθεί μυρολατρικά αυτή τη βαρβαρότητα που έχει τη σφραγίδα όλων των κυβερνήσεων, και της δικής σας και των προηγούμενων, αλλά και των κομμάτων που πίνουν νερό στο όνομα της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου. Σε μια περίοδο που η πρόοδος, η επιστήμη, η τεχνολογία και στον τομέα της υγείας έχει απογειωθεί. Αλλά ο λαός μας τα στερείται, ή για να τα έχει πρέπει να βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη.